και πάλι. Καλώς ήρθατε στα Κόκκινα Γυαλιά, την εκπομπή μας στο YouTube και στο κανάλι μας το liverpool.gr/TV. Σαββατοκύριακο με φυσικά ποδοσφαιρική δραστηριότητα, με full αγωνιστική δραστηριότητα, αλλά δυστυχώς χωρίς κόσμο. Είμαστε να παίξουμε Κυριακή βράδυ στις 9 και 4 ώρα Ελλάδος, μιας και το πρόγραμμα της Premier League έχει ανοίξει για τηλεοπτικούς λόγους και αν υπάρχει δυνατότητα προβολής των παιχνιδιών όλων ανά τον κόσμο, μιας και φυσικά οι διοργανώτριοι αρχοί σε συνεργασία με το τηλεοπτικό δίκτυο αναζητούν τρόπους ώστε να έχουν όσο δυνατόν γίνεται λιγότερη απώλεια εσόδων. Εντάξει, το πρωτάθλημα είναι παγκόσμιας εμβέλειας, είναι ένα πολύ ελκυστικό προϊόν για όλους, το παραδέχονται όλοι και όσοι παρακολουθούν άλλα αθλήματα, όσοι θέλουν πραγματικά να είναι αντικειμενικοί. Και η ζημιά έχει να κάνει φυσικά με τα έσοδα, τα εισιτήρια και όσα εμπλέκονται γύρω από αυτό. Κάποια τα ψέματα, όταν π.χ. αν ήταν το παιχνίδι στο Anfield, 55.000 κόσμος, θα μπει να ψωνίσει και στο store. Δεν θα ψωνίσει. Αυτά είναι απώλεια εσόδων μαζί με τα εισιτήρια. Η δεύτερη τόση, την Κυριακή το βράδυ λοιπόν, η ομάδα μας φιλοξενείται στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος από την Aston Villa, μια ιστορική ομάδα στο αγγλικό πρωτάθλημα, η οποία στο παρελθόν, στο αρκετά μακρύ παρελθόν, κοντά στα 40 χρόνια, για την ακρίβεια 39, ήταν και πρωταθλήτρια Ευρώπης 40 χρόνια ακριβώς, λάθος, 40 χρόνια ακριβώς. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, 7 πρωταθλήματα, 7 κύπελα, 5 League Cup, 1 UEFA Super Cup και 1 Charity Shield. Με ένα προπονητή στον πάγκο, τον Dean Smith, ο οποίος την ερχόμενη εβδομάδα θα συμπληρώσει τα 2 χρόνια στον πάγκο των Villans, και έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει μακρύ ιστορικό και σε ομάδες πρωτοκλασάτες. Βλέπετε, ξεκίνησε από τη Wolves το 2010, τώρα πλέον τα τελευταία 2 είναι στον πάγκο της Villa. Το κλασικό ιστορία αναμετρήσεων των δύο ομάδων. Τελευταίες 6 αναμετρήσεις είναι 4 νίκες για τους Reds, 2 για τους οικοδεσπότες. Επί συνόλου 96 νίκες για τους Reds, 58 για τους αυριανούς οικοδεσπότες και 40 παιχνίδια να έχουν λήξει ισόπαλα. Οι νίκες της Villa είναι μία στο κύπελο Αγγλίας το 2015 και μία στο Λυκά πέρσι, όπου παίξανε με τα μικρά μας και τους ρίξανε ένα τάλιρο, το οποίο, εντάξει, το αντιλαμβάνω ότι θα κερδίσεις, το να πανηγυρίζεις και πίσω Champions League για τους κυρίους που το κάνανε, ήταν λάθος τοποθέτηση. Η Villa έχει δώσει ένα παιχνίδι λιγότερο, μέχρι στιγμής έχουν 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και έχουν ξεκινήσει καλά. Οι Reds, ξέρετε, 3 νίκες σε 3 παιχνίδια. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τα στοιχεία που συνθέτουν την φετινή Villa. Είναι όμως πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, καθότι από τα 5 παιχνίδια που έχει δώσει, τα 3 είναι για το League Cup και τα 2 για το πρωτάθλημα. Συνήθως, πιο σαφή εικόνα έχουμε μετά την 5η-6η αγωνιστική, όπου πλέον έχεις ένα δείγμα παιχνιδιών μισής ντουζίνας και μπορείς να αποκομίσεις μια καλύτερη εικόνα. Τώρα τα έχουμε ξαναπεί, είναι λίγο μπερδεμένη, καθότι είχαμε τη διακοπή την Άνοιξη, μετά έγιναν τα παιχνίδια, έγιναν όπως έγιναν, έγινε μια διακοπή με διακοπές και προετοιμασία λίγο του ποδαριού, ξεκίνησαν το νέο πρωτάθλημα. Οκ, επικρατεί ας πούμε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως μέχρι στιγμής στα 5 παιχνίδια που έχουν δώσει τα επίσημα έχουν 4 νίκες και μία ήττα από τη Stoke στο League Cup. Γενικά το Who Scored καταγράφει ομάδα με αρετές και χωρίς αδυναμίες. Είναι πολύ καλή στα στημένα και στο να μείονται στα στημένα, στις ενέργειες μονομαχίες, να κρατάνε το προβάδισμα, δημιουργούν ευκαιρίες και φύσεις δημιουργούν ευκαιρίες από τα πλάγια. Γενικά όμως είναι μια αρκετά τεχνική ομάδα. Ο Dean Smith έχει κάνει πολύ καλή δουλειά 2 χρόνια μετά. Φαίνεται το έργο του και αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι από τους ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τεράστια καριέρα, αλλά όμως η δουλειά ανταμείβει αυτούς που προσπαθούν. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Χωρίς κάτι το ιδιαίτερο το φύγε, αλλά το έλα
δεν ήταν και πολύ αδιάφορο. Θεωρητικά ενισχύθηκαν με τον Ross Barkley, ο οποίος δεν βρήκε, να το πω, αυτά που περίμενε στο Λονδίνο και κάνει ένα comeback προς τα βορρά, προς το βορρά και κοντά στην πόλη του Λίβερπουλ, αλλά με ενδιάμεσο σταθμό το Birmingham. Όλοι Watkins από την Bradford, ο Traoré από την Olympique από τη Lyon, ο Martinez από την Άσα και ο Κάς το δεξί back από την Forest. Βλέπετε πάντως πώς κινούνται οι ομάδες, προσπαθούν να βελτιώσουν το roster τους όσο πιο συνετά γίνεται και σύμφωνα πάντα με το πορτοφόλι τους, όπως θεωρητικά, γιατί έχουμε και άλλα παραδείγματα τα οποία κάνουν περίπατο θεωρία, πρέπει να γίνεται. 4-3-3 είναι το αγαπημένο σύστημα του Dean Smith, ο οποίος πραγματικά δεν ταμπουριάζει την ομάδα όπως άλλοι. Βλέπετε και εδώ, δεν αλλάζει το σύστημα ακόμα και με διαφορετική εντεκάδα. Και εδώ με τη Stoke είδαμε το τυχές αποτέλεσμα, το 0-3 με τη Fulham στο Λονδίνο, στο Craven Cottage, το οποίο τελεί υπό ανακαίνιση. Έχουν βάλει ήδη μπροστά μια κερκίδα να την τροποποιήσουν και μακάρι στο δεύτερο γύρο να είμαστε σε θέση να έχει κόσμο να πάμε, γιατί είναι ένα γήπεδο που έχω πάει και μου αρέσει πάρα πολύ να το επισκέπτομαι. Λοιπόν, δελτίο απόντων. Τσάμπο, Μάτιπ και Τσιμίκας είναι εκτός έτσι κι αλλιώς. Για τον Τιάγκο δεν θα είναι στην αποστολή, γιατί δεν είναι έτοιμος. Αυτό είναι το μπρεβελάκι, για να καταλαβαίνετε ότι είναι προς την επιστροφή, αλλά δεν είναι καθόλου έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης για να ανταποκριθεί. Εκτός κι αν δει κάτι ο Γερμανός στην προπόνηση του Σαββάτου και τον πάρει μαζί του. Για τον Τζόρνταν, οι προβλέψεις του ιατρικού επιτελείου δείχνουν ότι θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει την Κυριακή στο παιχνίδι. Εκτός πάντως απρόπτου, θα είναι στην αποστολή anyway. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, το πιο πιθανό σχήμα για αύριο είναι το παρακάτω. Και οι δύο ομάδες με 4-3-3 θα δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Αν δεν ξεκινήσει ο Χέντο, θα ξεκινήσει ο Κεϊτά. Και στη θέση φυσικά του Μανέ, ο οποίος έχει προσβληθεί από κορονοϊό, θα ξεκινήσει ο Τζότα. Να δούμε μερικές ειδησούλες των τελευταίων ημερών. Ο κύριος Μάρτιν Άτκινσον, με την γενικότερα προβληματική συμπεριφορά του σε παιχνίδια των Reds και όχι μόνο, δηλώσεις του Γιώργη για το παιχνίδι για Μπρούστερ που μεταγράφηκε στην Sheffield United, η οποία έκανε ρεκόρ απόκτησης παίχτη, και για τον Χέντο θα διαβάσει το liverpool.gr, το επαναλαμβάνω για να μην αδικήσουμε τη δουλειά του Δημήτρη Τσεκλιτάρη, του Αντρέα του Αλιμπέρτη, του Γιώργου του Δαμιανού, του Φάνη του Φλόρου και προσφάτως του Παναγιώτη του Κιβελέα που προσθέθηκε στην ομάδα. Είπαμε, ρεκόρ μεταγραφής για την Sheffield United να αποκτήσει τον Μπρούστερ με 23,5 εκατομμύρια λίρες, και για τον Σάντιο, ο οποίος νιώθει καλά παρότι έχει τσιμπήσει κορονοϊό και υποχρεωτικά θα πρέπει να μείνει σε καραντίνα, άρα αποκλείστηκε από την αποστολή για το αυριανό παιχνίδι. Υπενθυμίζω ότι το άλλο Σαββατοκύριακο δεν έχουμε παιχνίδια, είναι των εθνικών ομάδων. Να πάμε σε κάτι που έχει από το παρελθόν, να δούμε παίχτες που φόρεσαν και τη φανέλα των δύο ομάδων. Λεονάρτσεν, Λίβερπουλ και Αστον Βίλα, Έμιλ Χέσκι, έκανε καλή, ήταν καλή καριέρα στους Ρέντς και ήταν στην ομάδα που κέρδισε το Cup Treble 2001. Μίλαν Μπάρος, στην ομάδα που κέρδισε το Champions League το 5, ήρθε λίγο μετά το 2001. Κρίστιαν Μπέντεκε, για μία χρονιά ήρθε με τα Βάιον και Κλάδεν, πώς το λένε, Κλάδεν και Βάιον, πώς το λένε, τέλος πάντων. Αλλά δεν, για τον James Miller τι να συζητήσουμε, δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο υπαρχηγός, ένας εξαιρετικός τύπος. Άλλον Evans, αστέρας δεκαετίας του 70 και μετέπειτα έπαιξε στη Βίλα. Δεν μπορώ να επεκταθώ για τους παίχτες που βλέπετε, διότι είναι μια εκπομπή πάνω από 30 λεπτά και λίγο λέω. Dean Saunders, ο Ουαλός, και ο Ιρλανδός Ρέι Χάουτον, ο οποίος στη Βίλα έπαιξε στο τελείωμα της καριέρας του, αν το θυμάμαι σωστά, λίγο πριν πάει στην Πάλας. Εντάξει, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Στίβ Στόντον, Λίβερπουλ, Βίλα και Λίβερπουλ.
εξαιρετικός. Stanley Collymore, μια προσπάθεια να σώσει την καριέρα του μετά από εκείνο τον τραυματισμό. Και Patrick Berger, από τους πολύ αγαπημένους παίχτες στα τελείωμα της καριέρας του και αυτός στην Βίλα, αλλά με πριν να έχει προηγηθεί η Portsmouth από την Liverpool. Πού θα δούμε το παιχνίδι, στο γνωστό μας στέκι. Windrun, τον Αξοπούλου 23 και Βασίλη Λογοθετήδη γωνία, στάση μετρό πανόρμου, είναι 5 λεπτά από το σταθμό με τα πόδια δηλαδή, δεν χρειάζεται συστάσεις. Αν κάποιος έχει πρόβλημα πώς να έρθει στην pub, νομίζω ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι στη διάθεσή σας για να πάρετε βοήθεια κοινού, βοήθεια τηλεφώνου για την ακρίβεια, του κοινού μέσω τηλεφώνου. Εντάξει, τις βάλαμε και τις δύο βοήθειες μαζί. Και μας βρίσκεται στα social media, το ξέρετε πια. Τον τελευταίο καιρό έχουμε και το Instagram, το οποίο κάκος δεν έχουμε προσθέσει. Τέλος, στοίχημα. Είναι καλή η Βίλα, έτσι. Είναι καλή, το επαναλαμβάνω. Είναι πολύ καλή. Αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι. Με προσεκτική διαχείριση και ξέρουμε από δεδειγμένα τι δουλειά κάνει ο Γιώργος και τα παιδιά του, θα πάρουμε το διπλό και είναι πάρα πολύ πιθανό το over 2,5. Τι απόδοση δίνει δεν το κοιτάζω πια, καθότι με το στοίχημα τα τελευταία χρόνια στοιχηματικά πάντα, παρότι κάποιες ψυχές μου χρεώνουν ότι είμαι άρρωστος με τον τζόγο, δεν έχω καμία σχέση με τον τζόγο, απλά έγραφα στοίχημα και το παρακολουθούσα από κοντά και σαφώς όταν γράφεις στοίχημα η επιτυχία της στήλης σου σε παθιάζει, διότι σε ενδιαφέρει το κοινό σου να πηγαίνει καλά. Να πηγαίνει καλά η στήλη σου για να πηγαίνει και το κοινό σου καλά. Να είναι ευχαριστημένο. Αλλιώς το κόβεις. Αρχές 18 το σταμάτησα την στήλη, αναγκαστικά, λόγω πολλών υποχρεώσεων, καθότι τότε ξεκίνησαμε και εκείνη την ωραία εκπομπή με τον Γιάννη τον Κατζαφέρη στο Telesport TV, την οποία σταματήσαμε καθότι στο μέσα του 18 και μετά αντιμετώπισε ένα θέμα υγείας, το οποίο ξέρετε κιόλας, άλλωστε όσοι παρακολουθείτε θυμάστε ότι με ταλαιπώρησε για πάνω από 6 μήνες, αλλά τα κατάφερα και το ξεπέρασα. Λοιπόν, αυτά, νίκη με τους Reds για το 4-4. Αυτά, ραντεβού την Δευτέρα με το report του παιχνιδιού και από εβδομάδα, και μιας και έχουμε και εθνικές ομάδες, ετοιμάζω κάποια θεματάκια, να είμαστε καλά, να τα μοιραστώ μαζί σας, τα οποία βρήκα ενδιαφέροντα και έχουν να κάνουν και με τη μεταγραφική περίοδο που θα κλείσει τη Δευτέρα μια και καλή. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια ό,τι κάνετε, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Γεια σας.